της οργάνωσης ΣΥΡΙΖΑ Φλόρινας. Είμαστε από το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί όπως ξέρετε, εκτός από το ΣΥΡΙΖΑ και οι ανεξάρτητοι Έλληνες και το Ανταρσία είναι υπέρ του όχι. Ο κόσμος μας ζητάει να τον ενημερώσουμε αναλυτικά τι σημαίνει ψηφίζω όχι την Κυριακή. Έτσι λοιπόν, τους δίνουμε με απλά λόγια, σε ένα πολύ απλό φυλάδιο, να καταλάβουν το εάν βγει το ναι, τι θα γίνει, τι θα πάθουμε από τη Δευτέρα. Λέμε λοιπόν για τη δική μας περιοχή που μας, περισσότερο μας νοιάζει, ότι όχι, δεν θέλουμε να καταργηθούν οι ελαφρύσεις οι φορολογικές στους αγρότες. Είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν την Κυριακή ψηφίσουμε ναι, τότε οι αγρότες μας θα χάσουν όλες τις ελαφρύσεις που έχουν από την φορεία. Λέμε όχι γιατί δεν θέλουμε να καταργηθεί η επιδότηση πετρελαίου για τους αγρότες. Να ξέρουν δηλαδή οι αγρότες της Φλόρινας ότι αν βγει το ναι την Κυριακή, από Δευτέρα θα πληρώνουν πολύ ακριβότερο πετρέλαιο. Να ξέρουν οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ ότι αν βγει το ναι, από Δευτέρα θα πουληθεί η ΕΔΜΙΕ. Λέμε όχι, για παράδειγμα, ένα πράγμα που μας νοιάζει όλους είναι η μείωση 50% της επιδότησης πετρελαίου θέρμανσης. Αλλά και κάτι ακόμη που δεν είναι πολύ γνωστό στη Φλόρινα. Κοιτάξτε να δείτε, η κυβέρνηση του Τσίπρα μαζί με τον Παναγιώτο Λαφαζάνη πριν 20 μέρες υπέγραψαν τον αγωγό που θα έρθει το αέριο από την Ρωσία. Ο αγωγός αυτός θα περάσει από τη Φλόρινα και θα μπει στα Σκόπια. Ξεκινάει από το 2016 και τελειώνει το 2019. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσει η ανεργία στη Φλόρινα, σημαίνει ότι θα έχουμε φτηνή ενέργεια και φτηνή θέρμανση. Αυτό λοιπόν που θέλουν να κάνουν αυτοί οι κανίβαλοι των Βρυξελών και της Αμερικής είναι να πέσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, για να μην περάσει και ο αγωγός αυτός από εδώ από τη Φλόρινα. Επομένως, πόσο εύκολο είναι να απαντήσουμε ναι ή όχι εδώ στην περιοχή μας. Δυνατό το όχι, βροντερό το όχι, για να πάει από Δευτέρα ο Αλέξης ο Τσίπρας στις Βρυξέλλες και να τους πει ότι αυτός ο λαός είναι περήφανος, δεν δέχεται ταπείνωση, δεν δέχεται υποταγή, θέλει να ζήσει με ψηλά το κεφάλι, θέλει να ζήσει χωρίς λιτότητα. Επιτέλους να πληρώσουν οι πλούσιοι και όχι οι συνταξιούχοι, όχι οι απλοί εργαζόμενοι.